Συνεχίζουμε λοιπόν το μάθημά μας με το να δούμε πώς περιγράφονται τα συστήματα στον χώρο κατάστασης. Stage space representation. Πρώτον, υπάρχει η ευθεία μορφή, drive form. Πώς γίνεται αυτό? Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφορά στη σχέση 12. Αυτή είναι η σχέση 12. Τι βλέπουμε στη σχέση 12? Βλέπουμε στον αντιπληθή, είναι η μορφή B1, ζήτη στη μείον 1 και B2, ζήτη στη μείον 2 κ.ο.κ. Και στο χρωματί υπάρχει ένα άσο συν α1, ζήτη στη μείον 1, συν κ.ο.κ. Τότε το δομικό διάγραμμα υλοποίηση του διαμετρού τη ευθεία μορφή είναι αυτό που βλέπετε. Εδώ βλέπουμε καθυστερητή, συγκριτή, καθυστερητή, συγκριτή ή αθρηστή. Καθυστερητή και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η είσοδος, αυτή είναι η έξοδος και στην έξοδο κάθε καθυστερητή θεωρούμε μία μεταβλητή κατάσταση. Η 1 του κάπα, η 2 του κάπα, η 1 του κάπα. Το ξαναλέω. Ένα δομικό διάγραμμα υλοποίησης αποτελείται από καθυστερητές, από είσοδο και έξοδο και από αθρηστές ή συγκριτές. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι στην έξοδο κάθε καθυστερητή έχουμε μία μεταβλητή κατάσταση. Εδώ είναι η 1 του κάπα, η 2 του κάπα, η 1 του κάπα. Η είσοδός μας και η έξοδός μας. Εδώ υπάρχει απόδειξη, δεν θα την κάνουμε σήμερα, θα κοιτάξετε το βιβλίο σας. Δηλαδή αυτό αποδεικνύεται. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Να εξηγήσω πώς. Όπως είναι η συνάρτηση μεταφοράς, θα πάμε εκιαστή. Δηλαδή ψη ζήτα από τον παρομαστή, ίσω ζήτα από τον παρομαστή. Και λύνουμε ω προς ψη ζήτα. Αν το λύσουμε, θα είναι όλο αυτό επί τον αριθμητή, να το, δηλαδή αυτή η παρένθεση που βλέπετε θα είναι το B1 ζήτη στη μείον 1 και το καθεξής, μείον, τι μείον, α1 ζήτη στη μείον 1, μείον α2 ζήτη στη μείον 2, μείον το καθεξής, και όλο αυτό επί ψη ζήτα. Αφήνουμε δηλαδή αυτό μόνο το στο, με τον άσο στο αριστερό μέλος, όλα αυτά πάνε δεξιά. Μετά βγάζουμε, κάνουμε παραγωγοποίηση, βάζουμε το ζήτα στη μείον 1 μαζί, το ζήτα στη μείον 2 μαζί, ούτω καθεξής, και έτσι προκύπτει το διάγραμμα υλοποίησης. Η απόδειξη υπάρχει στο βιβλίο μέσα. Μπορείτε να το δείτε. Αλλά και μόνο στην εξήγηση. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Στο προηγούμενο, προηγούμενο διαφάνεια. Εδώ, ναι, ναι. Είναι και στα αριστερά ψη ζήτα και μέσα ψη ζήτα. Βεβαίως. Ας το κάνουμε λοιπόν. Αφού έχετε την απορία, πρέπει να μην το δείξουμε. Ας το κάνουμε. Πάμε να απορρίψουμε λοιπόν αυτό που λέμε και να σας φύγει και η απορία. Γιατί και εδώ ψη ζήτα, γιατί και εκεί ψη ζήτα. Έτσι, ναι. Πάμε λοιπόν, το θέμα είναι η σχέση που βλέπετε. Στη σχέση πάμε και αυτή. Ψη ζήτα επί τον παρομαστή. Ψη ζήτα επί τον παρομαστή. Ποιο είναι ο παρομαστή? 1 και α1 ζήτα στη μείον 1 συν α2 ζήτα στη μείον 2 συν ούτω καθεξή συν α2 ζήτα στη μείον 2. Είναι ίσον ούτω ζήτα επί τον αριθμητή. Ούτω ζήτα επί τον αριθμητή. Δηλαδή B1 ζήτα στη μείον 1 συν B2 ζήτα στη μείον 2 συν B1 ζήτα στη μείον 2. Τι κάνουμε τώρα, κάνουμε τις πράξεις εδώ. Άρα θα έχουμε ψη ζήτα επί 1 συν α1 ζήτα στη μείον 1 ψη ζήτα συν α2 ζήτα στη μείον 2 ψη ζήτα ούτω καθεξής, όλα αυτά έχουν ψη ζήτα που βλέπετε. Είναι ίσον με ούτω ζήτα επί την παραπάνω παρένθεση. Αφήνω το ψησίτα μόνο του. Άρα θα έχουμε αυτό μόνο του, αριστερά. Ψησίτα είναι ίσον μείον. Τι μείον? Ψησίτα κοινός παράγοντας. Ψησίτα κοινός παράγοντας. Τι μένει μέσα? α1 ζήτα στη μείον 1 και α2 ζήτα στη μείον 2. Ούτω καθεξής. Να πώς γίνει το ψησίτα. Συν ου ζήτα επί αυτό που βλέπετε από πάνω. B1 ζήτα στη μείον 1, συν B2 ζήτα στη μείον 2 και ούτω καθεξής. Από εδώ υπάρχει ζήτα στη μείον 1 εδώ, ζήτα στη μείον 1 εδώ. Κάνουμε ένα γονείο δύο τόνων. Και το γράφουμε σε αυτή τη μορφή. Καταλαβαίνετε να συνεχίσετε εσύ. Εδώ έχουμε ζήτα στη μείον 1 και εδώ έχουμε ζήτα στη μείον 1. Άρα μπορούμε να το φέρουμε στην μορφή που βλέπετε. Αν το κάνουμε αυτό, τότε το διάγραμμα υλοποίησης είναι αυτό που βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που βλέπετε. Από αυτό το διάγραμμα υλοποίησης, τώρα θα με βοηθήσετε να γράψουμε τις εξισώσεις κατάστασης. Να φτιάξουμε τους πίνακες α, β, σ και δ. Σε τι μορφή είναι? Σε ευθεία μορφή είναι αυτό, έτσι. Σε ευθεία μορφή. Τι θα κάνουμε, είπαμε, από κάθε καθυστερητή
Στην έξοδο του βάζουμε μία κατάσταση. Χ1 εδώ, χ2 εδώ, χ1 του γ εδώ. Τι πρέπει να γράψουμε, έτσι που μορφή ως εκτιγνωστή. Χ, χ του γ, ίσον α, χ παράγωγος του γ, ίσον α, χ του γ, συν β, ου του γ, ου του γ, ου του γ. Και ψ του γ, ίσον σε τρασπόους χ του γ, συν δ, ου του γ. Πρέπει να φέρουμε σε αυτή τη μορφή. Δ, ου του γ. Ωραία. Άρα, πόσες μεταβλητές κατάστασεις έχουμε. Χ1, χ2, χ1. Άρα πρέπει να έχουμε χ1 παράγωγος του κάπα, χ2 παράγωγος του κάπα, χ3 παράγωγος του κάπα, χ1 παράγωγος του κάπα. Πρέπει να τα βρούμε αυτά. Πώς θα τα βρούμε αυτά, από το σχήμα. Τι να τα δούμε λίγα. Είδατε ότι σε αυτό το καθυστερητή η έξοδος του είναι χ1 του κάπα. Ποια είναι η είσοδος του? Η παράγωγος της σχήμα. Αυτό το χέρι το κάνω και ένα δηλαδή είναι λέγεται παράγωγο. Έτσι, πρώτη παράγωγο. Δηλαδή σε ένα καθυστερητή μπαίνει η είσοδο η πρώτη παράγωγο και βγαίνει η έξοδο η ίδια η μεταβλητή κατάσταση. Άρα το χέρι ένα παράγωγο με την είσοδο. Εδώ. Είναι αυτό εδώ που παίρνει. Με την είσοδο. Είναι η έξοδο αυτού του αθρηστή. Πάμε να δούμε τι βγάζει αυτό ο αθρηστή. Είσοδο. Χ2 κάπου. Το γράφω. Χ2 κάπου. Συν β1 από του γάπα. Ναι. Το γράφω. Β1 από του γάπα. Συν. Μείον α1. Μείον α1. Τι. Με τι. Χ1 του γάπα. Ακριβώς. Κοιτάξτε τι εύκολα που γράψαμε την χ1 του γάπα. Τη χ1 παράγωγος του γάπα. Πάμε στη χ2 παράγωγος του γάπα. Είναι αυτή εδώ. Έτσι, η χ2 παράγωγος του κάπα. Τι θα είναι, βεβαίως, καταλαβαίνετε θα είναι η χ3 του κάπα, προφανώς, η χ3 του κάπα, συν β2 που του κάπα, μείον α2 χ1 του κάπα. Α2 χ1 του κάπα. Εντάξει, και πάμε τώρα στη χ2 του κάπα παράγωγο. Αν αυτή είναι η χ2 του κάπα, εδώ είναι η παράγωγος του χ2 του κάπα. Άρα θα είναι, μπαίνει επί του κάπα, το βλέπετε, μπαίνει ο του κάπα. Συν το μείον αλφα νι χ1 του κάπα, το βλέπετε. Το γράφω, μείον αλφα νι χ1 του κάπα. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε τους πίθακες αλφα και μπαίνει. Προφανώς, οι πίθακες θα είναι αυτοί. Ένας μία κοινή πίνακα στις αυτός. Χ1 του κάπα, χ2 του κάπα, χ2 του κάπα. Αυτός είναι ο πίνακας α. Συν, ο πίνακας β είναι μία επί ένα. Επί ου του κάπα. Πίνακας β. Πάλι φτιάξουμε το πίνακα α και β μαζί, από τις εξώσεις. Χ1 του κάπα έχει χ1, έχει μείον α1, μείον α1. Έχει χ2, έχει 1. Έχει χ3, δεν έχει, τίποτα άλλο δεν έχει. Έχει ου, έχει, β1. Έτσι απλά φτιάχνουμε τις εξισώσεις. Χ2 παράγωγος, έχει χ1, έχει μείον α2, μείον α2. Έχει χ2, έχει χ2, δεν έχει. Έχει χ3, έχει. Και προχωράμε και πάμε στο χ του κάπα, παράγωγος. Έχει, έχει α1, έχει. Έχει τα υπόλοιπα α2, χ2 και χ3, όχι. Έχει ου του κάπα, βεβαίως, έχει. Μόλις φτιάξαμε τους πίνακες στον χώρο κατάστασης α και β. Δεν τελειώσαμε. Πρέπει να βρούμε και το διάγγελμα εξόδου. Το διάγγελμα εξόδου είναι τι ορίζουμε για έξοδο. Έξοδο έχουμε ορίσει το ψι του κάπα. Για να δω αν τα καταλάβατε αυτά, θα μου πείτε εσείς να γράψω, αφού δείτε το σχήμα, ποιο είναι το διάγγελμα εξόδου, πώς σας ετοιμάζω τη σχέση.
Θέλω. Από το σχήμα πρέπει να βρείτε ποια είναι η έξοδος, το ψ είναι η έξοδος και με τι ισούται η έξοδος και κατάλληλα να γράψουμε τους πυρετικές τρασπόξ και τέτοι. Ακούω απόψεις. Είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί να δείτε το σχήμα. Πάμε να δούμε μαζί το σχήμα. Το η έξοδος, ορίστε. Είπατε. Η έξοδος ψ, από την πλευρά του σχήμα, όχι, ασχολείται, καταλαβαίνεστε. Ωραία, η έξοδος ψ είναι η χιέρα του κάπα και μόνο αυτό. Σαν να κοιτάτε, η έξοδος ψ είναι το χιένα. Να, τίποτα άλλο. Όλα αυτά είναι σημεία έλλειψης, το χιένα. Αν η έξοδος ψ είναι το χιένα, τότε να είναι η απάντηση. Ένα, μηδέν, πείτε. Να, ο πίνακας είναι τρασπό, εγώ ο πίνακας δεν. Άλλα όλα προκύπτουν από το τροπικό διάγραμμα, το οποίο προέκυψε από το μοντέλο. Πώς προέκυψε αυτό, τη συνάρτηση καταφοράς. Και είδα από την ευθεία μορφή. Η ευθεία μορφή, λοιπόν, είπαμε πώς προέκυψε από τη συνάρτηση καταφοράς. Βλέπουμε το τροπικό διάγραμμα και βλέπουμε τις εξισώσεις στον χώρο κατά σε αυτά που θα κάνει αυτά. Έτσι. Είναι αυτό εδώ, αυτό πρέπει να έχουμε κάνει. Αυτά να έχουμε γράψει κι εμείς, αυτά έχουμε γράψει κι εμείς, αν κοιτάξτε. Ακριβώς τα ίδια έχουμε γράψει κι εμείς. Αντίληψη. Εμείς γιατί στο τέλος για το χ του μη έχουμε μέσα κι εμένα. Τι είπατε. Στον πίνακα, στο. Πώ, μια έχω γράψει μάλλον λάθος εδώ. Να το δω αμέσως, με συγχωρείτε. Αρκεί να βρω το γίνει παραγωγή, είναι λάθος αυτό. Έτσι, να δω αμέσως. Πάμε σε αυτή πολύ ωραία ερώτηση. Λέει εδώ έχουμε βάλει άσο. Εκεί έχουμε βάλει μηδέν. Και τα δύο σωστό. Θα δούμε το σχήμα. Και γράφει όμως κάπα σημείο. Χι του νι κάπα ίσον. Αυτό και αυτό. Δεν έχει καθόλου τίποτε άλλο όπως βλέπετε. Δηλαδή είναι. Με τι είναι αυτό. Είναι το χι του νι του κάπα και έρευνα. Τι ισούται με μπε μείου του κάπα. Μείον αν θα νι χι ένα του κάπα. Τίποτε άλλο δεν έχει. Είναι λάθος εδώ στο διαφάνειά μας. Εμείς, είναι σωστό αυτό που γράψαμε. Εμείς ναι. Στη διαφάνεια γράφει χ1 του κάπα συν 1, όχι του κάπα. Αυτό είναι. Αυτό εδώ που βλέπετε γραμμένο, γράφεται αλλιώς η... Α, δεν συσσόγεται πάλι κάτι τέτοια παράγωγη. Αυτό είναι. Επομένως, να το ξαναπώ, επειδή δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη διαφάνεια, θα την κάνω αλλαγμένη όμως, εδώ στον πίνακα α υπάρχει λάθος, εδώ δεν υπάρχει άσος, υπάρχει μηδέν. Το βλέπουμε από το δομικό μας διάγραμμα. Θα το ανεβάσω διορθωμένο. Ωραία. Πάμε να δούμε την επόμενη μορφή. Είναι από τις πιο συνηθισμένες. Κανόνικα λοιπόν, κανονική μορφή. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη συνάρτηση διαφοράς τη σχέση αυτή που βλέπετε. Είναι ακριβώς η ίδια συνάρτηση διαφοράς που είδαμε και προηγουμένως. Ακριβώς η ίδια. Αν κοιτάξετε. Εδώ, το ψηφιακό διάγραμμα υλοποίησης δημιουργείται αφού πρώτα κάνουμε ένα τέχνασμα. Τι κάνουμε, κάνουμε τη διάσπαση του πηλίκου της συνάρτησης μεταφοράς, αυτό είναι το πηλίκο, όπως θα δούμε παρακάτω. Εδώ κάνουμε λοιπόν μια διάσπαση του πηλίκου. Η τεχνική λοιπόν είναι ο διαχωρισμός. Να διαχωρίσουμε τη διαδικασία κατασκευής του διαγράμματος σε δύο βήματα. Τα οποία συνδέονται μεταξύ του μια νέα μεταβλητή που ονομάζεται ΒΖ. Τι κάνουμε δηλαδή, λέμε ψ του ζ διαού του ζ, έξοδο διέξοδο στο πεδίο ζ, είναι αριθμητή και παρομαστή. Να ο αριθμητή, να ο παρομαστή. Άρα, ψ ζ διαριθμητή ίσον ου ζ και παρομαστή. Συμφωνείτε. Αυτό το ονομάζουμε ΒΖ. Και στην αρχή υλοποιούμε το ψ ζ διαριθμητή ίσον ΒΖ. Και μετά υλοποιούμε το ψι ζ διαπαραγωγή στο WZ. Αν τα κάνουμε αυτά, κάνουμε λοιπόν δύο βήματα. Αν τα κάνουμε αυτά, προκύπτει αυτό το διάγραμμα υλοποίησης. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε την διαδικασία στο βιβλίο. Δεν με ενδιαφέρει να το αποδείξω τώρα, γιατί έτσι και εδώ γράφεται με βιβλία ανοιχτά όπως ξέρετε. Οπότε κατευθείαν πάτε στο διάγραμμα υλοποίησης. Εκτός αν σας δώσω μία μορφή που δεν υπάρχει και αναγκαστείτε να κάνετε ένα δικό σας διάγραμμα από μόνοι σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το διάγραμμα, πάλι καθυστερητές, η
είσοδός μας, η έξοδός μας και μην ξεχνάμε ότι κάθε καθυστερητής η έξοδός του, σε κάθε καθυστερητή η έξοδός του είναι μια μεταβλητή κατάσταση. Χίνα του κάπα, και δύο του κάπα, και είναι του κάπα. Θέλετε να μου βοηθήσετε να γράψουμε και εδώ το μοντέλο στον χώρο κατάστασης, από το σχήμα. Μια λεπτά. Όπως είμαστε έτσι, εγώ σβήνω αυτά. Σβήνω και αυτό. Και θα δείσουμε και τους πίνακες Α και Β. Εδώ. Θέλει να πει κανείς το χένα παράγωγος του κάπα, δεν ισούται. Το χένα παράγωγος του κάπα είναι αυτό. Είναι σε σειρά όλοι οι καθυστερητές, προσέξτε σε σειρά. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι σημείο λήψεως. Δηλαδή η έξοδος του ενός καθυστερητή είναι η είσοδος του άλλου καθυστερητή. Επομένως η παράγωγος του χένα του κάπα με τι είναι ίση, λέτε. Αυτό είναι το χένα του κάπα. Αυτό είναι η παράγωγος του χένα του κάπα. Αλλά η έξοδο του νου είναι το χ2 του κάπα. Άρα η έξοδο του ενό καθυστερητή είναι η είσοδο του άλλου. Επομένω, η παράγωγο του γένου του κάπα τι θα είναι ίσον. Με χ2 του κάπα. Αυτό νου με χ3 του κάπα. Και ούτω καθεξή, αλλά στην τελευταία περίπτωση, κοιτάμε το σχήμα, η παράγωγο του κινητού κάπα με τι είναι ίσον, ό,τι λέει το σχήμα. Του του κάπα μείον α1 χινή του κάπα μείον α2 χ διπλή 1 του κάπα, μείον και ούτω καθεξής, α0 χ 1 του κάπα. Βλέπετε, το γράφω αυτό. Είναι το κομβικό του κάπα. Δεν άκουσα. Εφάπτονται στην κεντρική γραμμή. Σε σειρά, δεν εφάπτονται, είναι σε σειρά. Δηλαδή η έξοδος του ενός είναι έξοδος του άλλου. Νομίζω ότι το μείον α1 ήταν μόνο στον άνα, στον καταστηστή και στον τελευταίο. Το μείον α1 πάει εδώ. Το μείον α2 πάει στον δεύτερο, στον επόμενο. Εντάξει, το μην πλυνένει στην ουσία. Απλά δεν έχει τελεία για αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι εδώ. Ναι. Εδώ υπάρχει η σημείο λήψη, έτσι. Ναι, ναι, αυτό. Άρα θα είναι ου του κάπα μείον α1 χινή του κάπα, μείον α1 χινή του κάπα, μείον α2 χινή πλην 1 του κάπα, μείον α0 χι 1 του κάπα. α0 χι 1 του κάπα. Αφού φτιάξαμε τα χένα παράγωση και ο παράγωση είναι παράγωση, μπορούμε να φτιάξουμε του πίνακε Α και Β. Ο πίνακα Α, πώ θα είναι, μπορεί να πει κάποιο. Ο πίνακα Α. Χένα παράγωση, έχει χένα, δεν έχει. Έχει χ2, έχει. Τίποτα άλλο δεν έχει. Το φτιάξαμε. Το χ2 παράγωση, έχει χένα, δεν έχει. Έχει χ2, δεν έχει. Έχει χ3, έχει. Τίποτα άλλο δεν έχει. Και ούτω καθεξής. Το χινή παράγωση έχει. Ναι, αυτά είναι 0 εδώ ου του κάπα. Το τελευταίο δεν έχει 0, έχει 1 ου του κάπα. Το βλέπετε, 1 ου του κάπα. Έχει 1, ναι, έχει μείον α0. Βεβαίως μείον α1, μείον α0. Αυτή είναι η πίνακες α και β, στην κανονική μορφή. Το βλέπετε. Πώς προέκυψε αυτό από το μοντέλο στον χώρο κατάστασης. Θέλει να πει κάποιος το ψ του κάπα με τι θα είναι ίσον. Να γράψω και τους πίνακες σε και δε. Άρα σβήνω αυτό. Και πέστε μου εσείς να γράψω τους πίνακες. Σβήνω και αυτό. Θέλω τους πίνακες σε και δε. Αρκεί να δει κανείς το ψ του κάπα. Το ψ του κάπα δεν είναι β0 και 1 του κάπα. Κοιτάξτε το. Συν β. Β2. Χ2 του κάπα, μάλλον δεν είναι π2, συγγνώμη, αυτό δεν είναι χ2, αυτό είναι μάλλον συγγνώμη, είναι π1 χ2 του κάπα και π2 χ2 πλην 1 του κάπα, συν ούτω καθεξής, συν π2 επί χ1 του κάπα. Άρα το γράφω, το γράφω. Το ψ του κάπα είναι το γράφω. Είναι π1 επί χ2 του κάπα. Συν π2 επί χ1 του κάπα. Συν ούτω καθεξής, συν Μπαίνει επί χ 1 του κάπα. χ1 του κάπα. Άρα πόσα είναι, να πει κάτι να γράψω εδώ. Έχει χ1, έχει μπαίνει. Έχει χ2, ναι, έχει μπαίνει μειον 1. Έχει χ3, ναι, έχει μπαίνει μειον 2. Άρα θα είναι μπαίνει. Μπαίνει μειον 1. Και το καθεξής, και θα τελειώνει στο π2, β1. Π2. Μπαίνα και δεν έχει καθόλου.
Ένα διάλειμμα κανείς. Όλο πέρασε. Μπενίχει ένα. Και μπαίνει πριν ένα χειρίο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Και τελειώνουμε με ένα. Τελειώνουμε με ένα. Και θα δούμε, τα έχουμε γράψει έτσι. Βεβαίως τα έχουμε γράψει έτσι. Είναι εξισώσεις σε κανονική μορφή. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε δείξει εξισώσεις σε κανονική μορφή και σε ευθεία μορφή. Υπάρχουν άλλε μορφέ, βεβαίως και υπάρχουν. Ελέγξη είναι η κανονική μορφή. Κοντρόλα κανόνικα φόρμα. Εδώ, αν θεωρήσουμε την συνάδελφη φορά σε αυτή τη σχέση, έχουμε δώσει κάποια αλλαγή. Δεν είναι η σχέση 19 που είχαμε, η σχέση 20 λοιπόν. Τότε αυτό είναι το διάγραμμα υλοποίησης. Τι σημαίνει ελέγξιμη μορφή, πρέπει να δώσουμε τον ερευνητικό τη ελεξιμότητα. Θα το δώσουμε στη συνέχεια. Ελέγξιμη κανονική μορφή. Εδώ είναι η εξισώσιμη κατάσταση σε ελέγξιμη κανονική μορφή. Πώς προέκυψαν αυτές από το διάγραμμα που είδατε προηγουμένως. Υπάρχει άλλη μορφή. Παρατηρήσιμη κανονική μορφή. Observable canonical form. Εδώ υπάρχει ένα άλλο διάγραμμα υλοποίησης και εδώ είναι η εξισώσιμη στον χώρο κατάσταση. Σε παρατηρήσιμη. Πάλι δεν έχουμε δει τι σημαίνει παρατηρήσιμο ένα σύστημα. Jordan κανονική μορφή είναι μια πολύ συνηθισμένη μορφή αυτή. Jordan canonical form. Σε αυτή την περίπτωση το διάγραμμα υλοποίηση είναι αυτή τη μορφή. Και η εξισώσιμη κατάσταση είναι αυτή τη μορφή. Είναι η μορφή η οποία πιο πολύ θέλουμε να έχουμε. Για κοιτάξτε, μόνο στην κύρια διαγώνια υπάρχουν όλοι στον πίνακα Α, αλλά πάρα πολύ εύκολα γίνονται υπολογισμοί. Όλο άσο έχει ο πίνακα Β. Λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3 είναι οι τιμές του πίνακα Α. Το πίνακα Β το βλέπουμε. Είναι μια μορφή η οποία θα θέλαμε να είχαμε για να γίνουν εύκολοι υπολογισμοί. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει η ελεξιμότητα και η παρατηρησιμότητα. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμη όλη αυτή. Κοντρολαβίλη. Το ελέξιμο ενός συστήματος αναφέρεται στο κατά πόσο είναι δυνατόν να μεταβεί ένα σύστημα από μια δεδομένη αρχική κατάσταση σε μια οποιαδήποτε τελική κατάσταση σε περασμένο χρόνο. Και το διατύπωσε ο Κάρνο το 1960. Ένα σύστημα θα είναι ελέξιμο όταν η τάξη του πίνακα ελεξιμότητας είναι νη. Τι είναι ο πίνακας ελεξιμότητας, controllability matrix, είναι ο πίνακας ο οποίος δίνεται στην παρακάτω σχέση. Ο πίνακας controllability matrix είναι B, αλφα B, αλφα τετράγωνο B και ούτω καταξής μέχρι αλφα εις την ίδια 1 B. Αν η τάξη του είναι νη, τι σημαίνει η τάξη είναι νη, αν ο πίνακας αυτός είναι 2 επί 2 για παράδειγμα και η τάξη του είναι 2, τότε το σύστημα είναι ελέξιμο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ελέξιμο όμως. Ένα παράδειγμα μη ελέξιμο συστήματος φαίνεται στο σχήμα μας. Εδώ παρατηρήστε. Όσο κι αν προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε την είσοδο U1, δεν μπορούμε να επιδράσουμε στην μεταπιτύχη 2. Κοιτάξτε, η U1, ό,τι και να κάνουμε στην είσοδο U1, δεν μπορούμε να επιδράσουμε στη χ2, μπορούμε μόνο στη χ1 να επιδράσουμε και στην έξοδό μας. Είναι σύστημα μη ελέγξη. Τι ονομάζουμε παρατηρήσιμο τώρα. Το παρατηρήσιμο ενός συστήματος αναφέρεται στο κατά πόσο μία κατάσταση του ΚΑΠΑ μπορεί να προσδιοριστεί παρατηρώντας την έξοδο σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, παρατηρώντας την έξοδο, να μπορούμε να προσδιορίσουμε μια κατάσταση. Ένα σύστημα θα είναι παρατηρήσιμο όταν η τάξη του πίνακα R, που ονομάζεται πίνακα παρατηρησιμότητα, observability matrix, είναι νη. Ποιο είναι ο πίνακα αυτό, είναι ο πίνακα σε τρασπόζ, σε τρασπόζ α, σε τρασπόζ α τετράγωνο και ούτω καθεξή σε τρασπόζ α στην νη μειον 1. Αν ο πίνακα είναι 2 επί 2 και η τάξη του είναι 2, το σύστημα θα είναι παρατηρήσιμο. Για να δούμε τώρα ένα παράδειγμα μη παρατηρήσιμου συστήματος. Εδώ, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεταβλητές, χ1 του ΚΑΠΑ και χ2 του ΚΑΠΑ. Είναι η έξοδη και ο δύο καθυστερητών. Είναι μεταβλητές κατάστασης. Παρατηρήστε όσο θέλετε την έξοδο ψη. Δεν μπορείτε καθόλου να μάθετε τίποτα για τη μεταβλητή χ1. Το σύστημα είναι μη παρατηρήσιμο, όπως βλέπετε. Απλά τα πράγματα έτσι, για ελέγξιμο και παρατηρήσιμο. Στο MATLAB τώρα. Πώς δουλεύουμε στο MATLAB για να κάνουμε και καμία σκησούλα από ό,τι είπαμε. Στο MATLAB λοιπόν υπάρχει, εδώ έχουμε δώσει την εντολή TAF-F, TF, για να δούμε την transfer function και υπάρχει και εντολή C2D, convert to discrete, με ZOC, για να πάρουμε την transfer function από το πεδίο S στο πεδίο Z, με sample time 0,1. Έχουμε χρησιμοποιήσει το κύκλωμα 0 order form. Συνεχίζουμε, παίρνουμε με την εντολή TF data, τον αριθμητή και τον παρομαστή, υπομορφή διανυσμάτων και με την εντολή TF του SS, που σημαίνει transfer function to state space,
Από σημεία μεταφορά στον χώρο κατάσταση παίρνουμε του πίνακε Α, Β, Σ και Δ. Υπάρχουν λοιπόν κατάλληλε εντολέ στο μάτρα για να πάμε από το ένα πεδίο στο πεδίο του χώρου κατάσταση. Εγώ έχουμε κάνει το εξή: έχουμε δώσει την είσοδο, την πνευματική, και με την εντολή DLC, Digital Linear Simulation, σχεδιάζουμε δίνοντας τους πίνακες στον χώρο κατάσταση και την είσοδο, σχεδιάζουμε την έξοδο. Αυτή είναι η είσοδος, η επιθυμητή, και αυτό πήραμε. Βλέπουμε ότι επιλέγαμε ότι είμαστε κοντά, δηλαδή το σύστημα ακολουθεί την είσοδο, την ακολουθεί, αλλά έχουμε κάποιες μικρές σφάλματα. Εδώ. Πάμε να δούμε τώρα μερικές σας κυσούλες για να καταλάβετε τα όσα είπαμε. Να δούμε την πρώτη άσκηση. Σας δίνω το κομικό διάγραμμα ενός συστήματος. Έχει δύο καθυστερητές, με R θεωρώ την είσοδο και με Ψ θεωρώ την έξοδο. Ζητάω να γραφτούν οι εξισώσεις κατάστασης του συστήματος και να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς. Όσο εσείς σκέφτεστε, να βοηθήσετε με λιγάκι τι να κάνω, όσο εσείς σκέφτεστε να βρίσκω τον πίνακα και να μπορέσουμε να γράψουμε τη λύση. Τι λέτε να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το, τα δύο αυτά ερωτήματα. Ναι. Η ροή πάει από RK προς το Χ1K ή ναι, το RK προς Ψ1 και από το Χ1K προς Ψ1K. Η είσοδο, το ξαναλέω, είναι το R και η έξοδο είναι το Ψ. Αλλά το σύστημά σου είναι αυτό όλο. Εντάξει. Εδώ έχω βάλει εδώ, εγώ έχω βάλει εδώ την έξοδο. Μου θα την βάλω εδώ. Σου την βάλω εδώ. Όχι, θέλω να βάλω την έξοδο. Εντάξει. Τώρα, ετοιμάζω εγώ εδώ το έδαφο που με βοηθήσει να ξεκινήσω. Πάντα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα ερωτήματά μα, πρέπει κάπου να σκεφτούμε. Τι πρέπει να σκεφτούμε για το πρώτο ερώτημα. Πρέπει να γράψουμε τι μας ζητάει, τις εξισώσεις κατάστασης. Δηλαδή πρέπει να φέρουμε το σύστημά μας σε αυτή τη μορφή, εδώ. Τι πρέπει να βρούμε λοιπόν, το χ1 του κ και 1, που είναι το χ1 παράγοντα του κ, και το χ1 και το χ2 του κ και 1, που είναι το χ2 παράγοντα του κ. Βοηθήστε λίγο από το σχήμα να τα γράψουμε αυτά. Πετήσουτε το χ1 παράγοντα του κάπα. Κοιτάξτε εδώ είναι το χ1 παράγοντα του κάπα. Πετήσουτε. Βέβαια, το ίδιο του κάπα. Πολύ ωραία, το γράφω. Και πετήσουτε το χ2 παράγοντα του κάπα. Αυτό είναι το χ2 παράγοντα του κάπα. Με την έξοδο αυτού του αθρηστή. Δηλαδή, α του κάπα, το γράφουμε. Μείον 1,1 επί του κάπα. Μείον 0,3 επί χ1 του κάπα. Ακριβώς όπως τα είπατε. Έχουμε φτιάξει τους πίνακες Α και Β, περιμένουμε λιγάκι, να πείτε λίγο ότι το Ψ του Κάπα βοηθήσονται. Και αυτό χρειάζεται. Το Ψ του Κάπα, εδώ, το Ψ του Κάπα. Το ίδιο δεν είναι. Το Ψ του Κάπα είναι αυτό. Ναι, το ίδιο με το προηγούμενο. Το ίδιο με το προηγούμενο, το γράφουμε. Α του Κάπα, μείον 1,1 και 2 του Κάπα, μείον 0,3 και 1 του κάπου. Πολύ σωστά. Επομένως, οι πίνακες α, 2 επί 2. Ο πίνακας στο διάρρυσμα β είναι 2 επί 1. Στο διάρρυσμα σε δρασκός, 1 επί 2. Και το διάρρυσμα δ, ο πίνακας δ, η διάρρυσμα δ, θα είναι τα εξής. Τώρα κατευθείαν γράφουμε τους πίνακες, α. Και ένα παράγοντα δεν έχει χ1 αλλά έχει χ2. Δεν έχει χ1 αλλά έχει χ2. Το χ2 παράγοντας έχει και χ1 και χ2. Έχει χ1 και έχει και χ2. Το χ1 παράγοντας έχει ου, δεν έχει, 0. Το δεύτερο έχει ου, έχει, 1. Το ου εδώ άρα, την είσοδο. Και το B, το Ψ δηλαδή, είναι, έχει R, άρα το D είναι 1, έχει μείον 0,3 έχει 1 και μείον 1,1 έχει 2. Μόλις φτιάξαμε εύκολα τους πινακλές. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, άμα σας δοθεί ήδη
έτοιμο το δομικό διάγραμμα να κάνει τις εξώσεις στον χώρο κατάσταση. Το άλλο ερώτημα μόλις επιλύθηκε. Να το δούμε πραγματικά ότι το έχουμε κάνει σωστά. Το Χ2 δεν έχει πια άλλο μέσα. Ναι, τώρα. Αυτά πρέπει να έχουμε γράψει. Έχουμε γράψει ακριβώς τα ίδια, έτσι. Ο πίνακας Α, ο πίνακας Β, ο σε διάκριμα σε τρασπόους και το Δ δυνάσους. Τα φτιάξαμε σωστά. Πάμε με το δεύτερο ερώτημα. Τι ζητάει. Να πρέπει να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά πρέπει να κάνετε εξάσκηση στη σπίτι σας για να σας γίνουν κάπως πιο υγεία. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς AZ ίσον CZ δια R2Z. Αυτός είναι δίκος. Σε τρασπόους, να το δούμε δηλαδή, AZ θα είναι ίσον. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε αυτές τις πράξεις. Θα το συνεχίσουμε λίγο, δηλαδή το AZ θα είναι ίσον. Αυτό γράφεται Z0, Z0, μείον 01, μείον 0,3, μείον 1,1 και όλο αυτό είναι στη μείον 1. Αυτός είναι γονατιαίος πίνακας, έτσι. Ζήτα μείον 0, το γράψουμε πόρτισο, μείον 0,3, μείον 1,1. Ζήτα μείον 0, ζήτα, 0 μείον 1, μείον 1, 0 μείον το μείον 3, 0,3, 0 μείον το μείον 0,3 και ζήτα μείον το μείον 1,1 είναι ζήτα και 1,1. Εντάξει. Πώς λέγεται αυτό το πίνακα, τι όνομα έχει. Πώς λέγεται αυτό. Εδώ στη μείον ένα ένας πίνακας, πώς λέγεται. Ωραία. Άρα πρέπει να μάθουμε να βρίσκουμε τον αντίστοιχο ενός πίνακα. Το γνωρίζετε από τα μαθηματικά. Θα ψάξετε λιγάκι να κάνετε ατάκια της προγνώσεών σας. Και εσείς πρέπει να κάνετε αυτές τις πράξεις, όλες, και να αποδείξετε ότι στην άρση μεταφοράς επόμενα, δηλαδή, οι πράξεις είναι δικές σας. Αρκεί μην ξεχάσουμε, πρέπει να δείτε πώς ένας πίνακας 2x2 επί 3 επί 3 μέχρι και θα φτάσουμε, να βρείτε τον αντίστοιχο ενός πίνακα. Όταν λέω α, δεν είναι το α μας, είναι ένας πίνακας α, τυχαίως. Εδώ λοιπόν να κάνετε αυτά, θα βρείτε ότι η συνάρτηση μεταφοράς, εδώ δείχνουμε σιγά σιγά, είναι αυτή τη μορφή. Ζήτα τετράγωνο, πρέπει να κάνετε αυτό. Δεν έχετε παρά να κάνετε τις πράξεις σπίτι σας. Ζήτα τετράγωνο, δια ζήτα τετράγωνο και 1,1 ζήτα και 0,3. Πράγματι πρόκειται για ένα σύστημα δεύτερης τάξης. Όπως θα περιμένουμε, θα έχουμε δύο μεταβλητές κατάστασης. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κάνετε επανάληψη στους πίνακες. Έτσι. Ο τρόπος για να βρίσκετε τον αντίστοιχο ενός πίνακα είναι να βρείτε τον πίνακα των συμπληρωματικών στοιχείων για τις ορίζουσες του πίνακα. Αυτό παρακαλώ κοιτάξτε το για πίνακα 2x2 και 3x3. Να τα δουλεύετε πολύ σε ελάχιστα.
πρώτη άσκηση τελείωσε. Πάμε λίγο πίσω να το δείτε λίγο για να πάμε στην επόμενη άσκηση. Ετοιμήμαστε. Ωραία. Η επόμενη λέει να βρεθεί η θεμελιώδης μήτρα αυτή του ΚΑΠΑ. Είναι ο μεταβατικός πίνακας κατάστασης, αν θυμάστε, του συστήματος διαιτητού χρόνου, όταν μας δίνει το Α, το Β και το Χ0, και επίσης ζητάει στο δεύτερο ερώτημα να υπολογιστεί το διάστημα κατάστασης για χρηματική είσοδο. Εδώ μας ζητάει άλλα πράγματα. Μας ζητάει το τραζίσιο μάτριξ, το Χ του ΚΑΠΑ, και το διάστημα κατάστασης Χ του ΚΑΠΑ. Τι μας δίνει, μας δίνει αυτά που χρειάζονται, το Α, το Β και το Χ0. Για να δούμε ποιος είναι ο τύπος. Πάμε λίγο πίσω να δούμε ποιος είναι ο τύπος, μάλλον από εδώ. Να, ο τύπος που δείτε το φυτού κάπου. Είναι inverted transform του ζ-ι-α-1. Προσέξτε, αυτό που βλέπετε εδώ είναι αντίστροφος μετασχηματισμός ζ. Δεν θα κάνει τις πράξεις κανείς εδώ και θα κάνει θέμα να παρουσιάσει τη ζ-ι-1. Βρίσκει λοιπόν το ζ-ι-α-1, εδώ, το υπολογίζει. Αυτό είναι. Εδώ το υπολογίζει. Αυτό που βλέπετε είναι. Το αναλύει σε άρθρο μερικών πλασμάτων. Αυτού του εδώ που βλέπετε κάνει inverted transform και φτάνει στο φ του κάπα. Το ξαναπώ. Για να βρει κανεί το φ του κάπα, εδώ θέλει η ώρα να καταλάβω. Τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να βρει το ζήτα ιότα μείον άρθρα στη μείον 1. Θα το βρει αυτό. Να το ζήτα ιότα μείον άρθρα είναι αυτό. Η μείον 1 το βρίσκει. Αλλά δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε τον inverted transform αυτού του. Κάνουμε ανάλυση μερικών πλασμάτων και μετά με πίνακα βρίσκουμε τον inverted transform. Είναι αυτό που ζητάει το αλφα ερώτημα. Αυτό ζητούσε το αλφα ερώτημα. Το φύ του κάπου. Έτσι, άρα λοιπόν για να λύσει κανείς το ερώτημα αυτό πρέπει να ξέρει inverted transform και να πάει σε τυπολόγια. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε το διάλειμμα κατάστασης. Αν θυμάστε, είχαμε πει στις διαφάνειές μας ότι για τη γενική λύση χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του Z-transform. Και είχαμε δώσει κάποιο τύπο, αν ανατρέξει κανείς στις διαφάνειες. Αυτό είναι ο τύπος. Δηλαδή αυτό το τύπο χρησιμοποιούμε για να δούμε το χ του Z και από εκεί το χ του K. Όπου η ρου του Z είναι χρηματική. Αυτό μας έλεγε η εκφόρηση. Επομένως, πρέπει να κάνει κανείς την πράξη Z-H0 και B του Z, εδώ, την κάνει την πράξη αυτή. Όλο αυτό να το παραπλασιάσει με το Z-Y-1 που το έχει βρει από το προηγούμενο ερώτημα και όλο αυτό να το κάνει η Βέζα Τρασφόρμ. Τα έχω κάνει εγώ και να ποιο είναι το χ του κάπα. Δηλαδή αυτό είναι το χ1 του κάπα και αυτό το χ2 του κάπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι τόσο απλά όσο τα δείχνω εγώ στις διαφάνειες. Θέλει χρονοώρες, θέλει ώρες να εξασκηθείτε για να τα κάνετε αυτά. Άλλωστε θα έχουμε δύο Δευτέρες που θα κάνουμε επίλυση ασκήσεων στην τάξη. Όπου θα σας έχω από την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα θέματα από το site να κατεβάσετε, να λύσετε για να κάνουμε την τάξη μέσα μαζί. Έτσι. Οπότε τα έχουμε. Αλλά σας το λέω, κάντε εξάσκηση σπίτι σας για να μπορέσετε να έχετε οικειότητα με αυτά τα νούμερα που βλέπετε. Εδώ τώρα. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο τώρα γιατί σας δίνω το δομικό διάγραμμα. Θα κάνουμε αυτή την άσκηση διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλο να πούμε. Εδώ ζητάει να, για το παρακάτω το ζωικό διάγραμμα να γραφούν οι εξώσεις κατάστασης και λέω να λυθεί στην τάξη. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχω λύσει τη λύση από πίσω. Μπορούμε, αν θέλετε, να το λύσουμε στην τάξη τώρα ή να το αφήσουμε για εξάσκηση. Εσείς ό,τι θέλετε. Να το λύσουμε τώρα. Ωραία. Εντάξει, πάρτε 2 λεπτά. Είναι το μάλλον που κάνω κάτι άλλο. Να το γράφω εγώ και θα το λέτε εσείς. Έτσι, για να κυλήσει πιο γρήγορα η διαδικασία της λύσης. Να γράφω τον τρόπο. Να δούμε λιγάκι πόσες μεταβλητές κατάστασης έχει. Έχουμε 2 καθυστερητές, 2 μεταβλητές κατάστασης. Εύκολη είναι αυτή η διάσκεψη. Άρα πρέπει να γράψουμε το χ1 του κάπα και 1, το χ2 του κάπα και 1 και βεβαίως την έξοδο υπό την εκμετήψη του κάπα. Ωραία, ακούω. Το χ1 του κάπα και 1 είναι αυτό. Με τι είναι ίσο?
Από ένα βλέπω. Ναι. Είναι η έξοδο του αμυστή. Δηλαδή. Είναι μείον 3 από του κάπα. Το γράφουμε. Μείον 3 από του κάπα. Και έχει 2. Και έχει 2 του κάπα. Θα συμφωνήσετε. Ναι. Βεβαίω και εγώ θα συμφωνήσω. Πάμε στο χ2 του κάπα και 1, να δούμε τι είναι ίσο. Μείον 5 χ2 κάπα. Είναι μείον 5 χ2 του κάπα. Ναι. Μείον 6 χ1 του κάπα. Μείον 6 χ1 του κάπα. Και 10 του κάπα. Και 10 του κάπα. Και το ψ του κάπα. Ο του κάπα. Και χ1 του κάπα. Ωραία, τα λέτε. Τα έχουμε λάβει όλα υπόψη. Τα έχουμε λάβει όλα υπόψη. Αυτές είναι οι εξισώσεις στο χώρο κατάστασης. Επομένως, πάρα πολύ εύκολα προκύπτουν οι πίνακες Α, Β, Σ και Δ. Να το δούμε, να το έχουμε κλείσει. Ναι. Επομένως, ο πίνακας Α είναι το εξής. Ο Α είναι 0, 1. Και ο Β είναι 2, 3. Μείον 6, μείον 5, 10. Το τέταρτο πόδι είναι. Και ο Δ είναι. Ο Δ είναι 1, 1, 0 και μόλι τελειώσει αυτή η απλή άσκηση. Άρα βλέπετε πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε από ένα δομικό διάγραμμα τι εξισώσει στον χώρο κατάσταση. Έτσι. Εύκολα λύθηκε αυτή η άσκηση. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα για να συνεχίσουμε μέχρι τέλους τις ασκήσεις που θα πούμε, στα γρήγορα έτσι κι αλλιώς. Και θα κάνουμε εξάσκηση περίπου σε ένα μήνα από τώρα για επιπλέον ασκήσεις. Εδώ. Δίνει το μοντέλο στο χώρο κατάστασης. Κοιτάξτε, 1-1-0-3, 1-2-0-1-0. Και ζητάει τη συνάρτηση μεταφορά, εντάξει. Και δεύτερον, τη βηματική απόκριση. Όλο και κάτι άλλο ζητάει. Εδώ ζητάει τη συνάρτηση μεταφορά και τη βηματική απόκριση. Για να κάνουμε τη συνάρτηση μεταφορά, ο τύπο είναι γνωστό. Και φτάνει ότι είναι 2 διαζήτα μείον 3. Πάρα πολύ απλή βγήκε η συνάρτηση μεταφορά. Έγιναν διάφορε απλοποιήσει. Για τη βηματική απόκριση, για πέστε μου καμία ιδέα, βηματική απόκριση. Πού θα τη βρούμε. Η βηματική απόκριση είναι η έξοδος, όταν η ίσχυση είναι η βηματική. Η συνάρτηση μεταφορά είναι η βηματική, η μέση transport και βρίσκουμε τη βηματική απόκριση. Αν κοιτάξετε τη σχέση 2, εδώ βλέπουμε τα εξής. Έτσι απλά πράγματα. Η βηματική απόκριση χαρακτηρίζεται σαν ολική, αυτή είναι, και περιλαμβάνει ένα όρο που αντιστοιχεί στη μεταβατική κατάσταση, το 3 στην Κ, και ένα όρο που αντιστοιχεί στη μόνιμη κατάσταση, το 2 Κ. Αυτό το βλέπουμε από τη σχέση 2. Πάμε στην άσκηση 4. Εδώ. Μας δίνει ένα σύστημα και μας δίνει τις εξισώσεις στον χώρο κατάστασης. Τις δίνει τις εξισώσεις. Να τις έχω. Εδώ. Κοιτάξτε. Α, συγγνώμη, όχι, όχι. Μας δίνει το σύστημα αυτό και μας ζητάει τις εξισώσεις στον χώρο κατάστασης. Έχω αρχίσει να το, αυτό να το φτιάχνω. Δηλαδή, αυτό το σύστημα μας δίνει και μας ζητάει τις εξισώσεις στον χώρο κατάστασης. Είναι λυμένο, μόνο ότι είναι μόνο σε στη λύση. Έτσι, αυτές είναι οι εξισώσεις στον χώρο κατάσταση. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι γι' αυτό, είναι απλό. Τώρα, εδώ μας δίνει τις εξισώσεις στον χώρο κατάσταση, α, β, σ και το δ, και μας φτιάχνει την συνάρτηση μεταφορά. Έχουμε πολλές ασκήσεις, όπως βλέπετε, για να κάνετε εξάσκηση. Ο γνωστός τύπος και υπολογίζει κανείς τη συνάρτηση μεταφορά. Εδώ έχω φύγει να βάλω νομεράκια. Για να εξοικειωθείτε και να κάνετε και πράξεις χωρίς νούμερα. Αυτή λοιπόν είναι η συνάρτηση μεταφοράς. Εδώ ζητάει να βρεθούν η zero input response, η οποία είναι αυτή, και η zero state response, η οποία είναι αυτή, και το παρακάτω σύστημα. Για να το δούμε λίγο αυτό. Κοιτάμε τους τύπους. Τι θέλει αυτό. Τα έχουμε όλα, βεβαίως. Το α το έχουμε, το μοναδιαίο το γνωρίζουμε, το χ0 το έχουμε, υπολογίζουμε το χ του ζήτα. Και από εκεί το χ του κάπα. Και εδώ το β το έχουμε,
Το ού το ξέρουμε, είναι η δημιουργή και υπολογίζουμε την, zero state response. Εδώ είναι η διαδικασία όλων των πράξεων. Μεταβλητές κατάστασης. Εδώ έχουμε κάνει διάφορες τιμές. Α, κάνω και μια καλύτερη να δούμε και αυτά είναι σωστά. Δηλαδή, βρήκα το χ1 του κάπα και το χ2 του κάπα. Βρήκα το ψ του κάπα. Βάζω τιμές στο κάπα 012 και υπολογίζω τις τιμές. Υπολογίζω το χζ που ζητάει. Ωραία. Βάζω τιμές, υπολογίζω τις διαρκητές τιμές. Και με το εντολές τι είναι οι διαρκητές, υπολογίζω την πλουστική και την πνευματική απόκριση. Εδώ. Συγγνώμη, με την D-STEM υπολογίζω την πνευματική απόκριση για 5 σημεία και με την D-INITIAL, δεν είναι η D-IMPULSE, είναι η D-INITIAL, υπολογίζω την Zero Input Response. Θα υπολογίσουμε αυτά. Στο MATLAB ζητάω να μου κάνει το ψ, κάπα και το χ και προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα. Κοιτάξτε, 0,25, 0,150. Για να το πω λίγο πίσω. Βγάλατε εκεί. 0,25. Να το. Να το. 0,25, 0,150 και ούτω καθεξής. Βγάλαμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, τα θεωρητικά με αυτά που μας έφερε το MATLAB. Έτσι. Με την προσομοίωση. Ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Και για το ψ και για το χ. Τα ίδια αποτελέσματα. Αυτή είναι η zero input response και αυτή είναι η zero state response ή αλλιώς steady state response. Αυτή είναι που καταλήγει το σύστημα όταν περάσει ο χρόνος. Ίδια αποτελέσματα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα. Ελπίζω να σας ικανοποιήσαμε. Δεν έχετε παρά να κάνετε εξάσκηση όλων των ερωτήσεων και σπίτι σας. Ευχαριστώ πολύ.